Οι Ρώσοι κλιμακώνουν σε επιθέσεις στην Ουκρανική επικράτεια. Ο Ρωσικός στρατός βομβαρδίζει Κίεβο και Χάρκοβο. Από τα χτυπήματα, τουλάχιστον 30 είναι τραυματίες, ενώ ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του τις τελευταίες 24 ώρες. Βολοδίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία περιμένει πώς και πώς το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάθεται σαν αμένα κάρβουνα σχετικά με την εκπλήρωση της βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς, αν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, οι σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσιγκτον αναμένεται να αλλάξουν. I didn't hear that he said that he will cancel and will not support Ukraine. But of course, we don't know who will be the president. But of course, we understand all the risks. Ο μεγάλος φόβος της Ουκρανίας είναι πως μετά τις Αμερικανικές εκλογές, αν και εφόσον επικρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να εγκαταλείψει το Κίεβο, καθώς ήδη έχει επικρίνει την Αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο και έχει δηλώσει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μέσα στις 24 ώρες. Οι καλές σχέσεις του Ρεπουμπλικανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αποτελούν εμπόδιο στα σχέδια των Ουκρανών για να συνεχιστεί ο πόλεμος. Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μεδβέντεφ, ζητά από τους Αμερικανούς να μην αμελήσουν τις απειλές της Μόσχας για χρήση πυρηνικών. Η Ρωσία θα περάσει την πυρηνική γραμμή αν απειληθεί η ύπαρξή της. Την ίδια ώρα, στον απόϊχο της συνάντησης του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τη Βορειοκορεάτης ομολογό του, οι φήμες για γενικευμένη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Βόρειας Κορέας δίνουν και παίρνουν. Η Πιονγκιάνγκ διαμηνύει πως η εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων είναι στα πλαίσια τυπικών ασκήσεων. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις πρόσφατες επικρίσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες για την εκτόξευση ενός διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου. Οι δοκιμές όπλων γίνονται για λόγους αυτοάμυνας. Και όλα αυτά ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 425 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πακέτο περιλαμβάνει εξοπλισμό για την αντιεροπορική άμυνα, πυρομαχικά για το πυροβολικό, τεθωραχισμένα οχήματα και αντιερματικά όπλα.